Ουδείς παρετείτε. Ό,τι και αν γίνει, όπως και αν έχει συμπεριφερθεί σε οτιδήποτε και αν εμπλέκεται, μένει γατζωμένος στον υπουργικό θόκο του. Ακόμη και όταν η κοινωνία δείχνει την αποστροφή και την οργή της για τις αδυναμίες, την απραξία και τις πρακτικές των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αποτυχώντες σφυρίζουν αδιάφορα και περιμένουν απλώς να περάσει η μπόρα. Που και που, οι υπουργοί αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός οχυρώνονται πίσω από μια συγγνώμη, την οποία καταδέχονται να πούν στους πολίτες που έχουν αδικήσει. Μαζί με τη συγγνώμη προσφέρουν και ένα ποσό ως φιλοδόρημα και συνεχίζουν απτόητοι να προκαλούν με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται πως αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Απέτυχε στην πανδημία και σε επίπεδο απολειών ανθρωπίνων ζωών, μέχρι στιγμής οι θάνατοι λόγω COVID-19 φτάνουν τους 23.083, αλλά και στο πεδίο της οικονομίας. Χρεοκόπησε ηθικά με την υπόθεση Φουρτιώτη, όπου ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Κεραπετρίτης και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός φαίνεται ότι έχουν πολλά δούνε και λαβίν με τον υπόδικο τηλεπαρουσιαστή και δεν μπορούν να του πουν κουβέντα διότι τους εκβιάζει με αποκαλύψεις. Τις τελευταίες ημέρες κατέρευσε και η πλαστή τεχνοκρατική εικόνα που είχε δημιουργηθεί από εξονημένα μέσα μαζικής ενημερώσεως λόγω της μνημειώδους ανοργανωσιάς κατά τη διάρκεια της χιονοθύελλας. Έχουν συμβεί τόσα πολλά που σε άλλες χώρες θα είχαν προκαλέσει ανατροπή της κυβερνήσεως και παρέμβαση της δικαιοσύνης και το σύστημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί της οδού της αξιοπρέπειας, επιλέγει την καρέκλα. Η χοντροπετσιά των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και του ιδίου του Πρωθυπουργού δεν αφορά μόνο τους ιδίους. Τους χαρακτηρίζει μεν, αλλά επηρεάζει και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παρέα του στέλνουν κάκιστα μηνύματα στους πολίτες. Ότι η αξιοπρέπεια δεν έχει σημασία. Η λέξη ήθος είναι κενή περιεχομένου και τα μόνα πράγματα που αξίζουν είναι η ισχύς και το χρήμα. Με λίγα λόγια, έχουμε τη σύψη και τη βαρβαρότητα στη θέση της κυβερνητικής πολιτικής.